Και πάμε για το γλυκό της ημέρας μας. Θα φτιάξουμε μία πανακότα αμυγδάλου. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε κρέμα γάλακτος, οπότε θα μειώσουμε κατά πολύ τα λιπαρά και ουσιαστικά θα κάνουμε μία πιο light εκδοχή της πανακότας. Πολύ γευστική, πολύ αρωματική και πολύ εύκολη για να τη φτιάξετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την πανακότα αμυγδάλου θα χρειαστούμε 20 γραμμάρια φύλλα ζελατίνης, 800 γραμμάρια φυτικό ρόφημα αμυγδάλου αντές, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Για το σερβίρισμα, φρέσκα μούρα, μέλι και φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να μουλιάσουμε τις ζελατίνες. Δεν υπάρχει πανακότα που να μην γίνεται με ζελατίνες, 100%. Το έχω πει 100 φορές, θα συνεχίζω να το λέω κάθε φορά που χρησιμοποιώ ζελατίνη. Υπάρχουν πάρα πολλές μάρκες και πάρα πολλά γραμμάρια από φύλλα ζελατίνης. Βλέπω σε κάποιες συνταγές που λέει βάζουμε 2 φύλλα ζελατίνης. Αλλά υπάρχουν φύλλα ζελατίνης που είναι 1 γραμμαρίου, 1,5, 2 και 5. Αυτά πόσο είναι, φίλε Μπελέση? Πόσο να είναι? Αυτά είναι 5 γραμμαρίων, είναι τα επαγγελματικά. Δεν μπορείτε να τα βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να τα βρούμε μόνο εμείς που χρησιμοποιούμε στα επαγγελματικά μαγαζιά. Οπότε θέλω 20 γραμμάρια ζελατίνης. Θα κάνετε τον υπολογισμό σας και θα πάρετε 20 γραμμάρια ακριβώς. Δεν θέλω ούτε 18 ούτε 22. Θέλω 20. Γιατί η ζελατίνη είναι το μόνο πυκτικό της συνταγής μας και πρέπει να βάλουμε ακριβώς την ποσότητα που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τώρα 20 γραμμάρια φύλλα ζελατίνης πρέπει να ρίξω τι. Άμα ρίξω χλιαρό νερό, τι θα γίνει? Θα λιώσει η ζελατίνη. Οπότε βάζουμε κρύο νερό για να μαλακώσει η ζελατίνη. Και άμα βάλουμε κρύο νερό, η ζελατίνη μας θα μαλακώσει, αλλά δεν θα λιώσει μέσα στο νερό. Άμα το νερό μας είναι έστω και λίγο ζεστό, κάποιο μέρος της ζελατίνης θα φύγει μέσα στο νερό και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Ωραία. Η ζελατίνη μας είναι στην άκρη στο κρύο νεράκι και αρχίζει να μουλιάζει. Τώρα, το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Θα αρχίσουμε να ζεσταίνουμε το ρόφημα αμυγδάλου. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ το φυτικό ρόφημα αντές αμύγδαλο. Περιέχει βιταμίνες και ασβέστιο και έχει υπέροχη γεύση αμυγδάλου. Δεν χρειαζόμαστε όλη την ποσότητα να τη ζεστάνουμε, χρειαζόμαστε λίγο. Θα ρίξω περίπου το 1 τρίτο. Μπορούμε να το ζεστάνουμε και όλο. Απλά άμα ζεστάνω το 1 τρίτο και μετά ρίξω το υπόλοιπο μείγμα χλιαρό όπως είναι, τότε οι πανακότες μου θα γίνουν πιο γρήγορα στο ψυγείο. Οπότε, είτε το ζεσταίνετε όλο και περιμένετε περισσότερη ώρα, ή ζεσταίνετε το 1 τρίτο και περιμένετε λιγότερη ώρα. Τι θέλετε? Εντάξει, μπορεί να θες να τις φας αύριο το πρωί, οπότε δεν σε πειράζει. Εντάξει, λοιπόν, θα προσθέσω μέσα στην κατσαρόλα μου και τη ζάχαρη. Εδώ. Και θα προσθέσω και λίγο βανίλια. Οτιδήποτε άλλη γεύση θέλετε να προσθέσετε εδώ πέρα, μπορείτε. Μπορείτε να βάλετε κάποιο αλκοόλ, μπορείτε να βάλετε κάποιο ιδιαίτερο αρωματικό που θέλετε. Ακόμα και θυμάρι μπορούμε να βάλουμε για να αρωματίσουμε μέσα. Εγώ θα το πάω όσο πιο plain γίνεται. Θα βάλω μόνο βανίλια και έχουμε και την ευχάριστη γεύση αμυγδάλου από το ρόφημά μας. Οπότε ουσιαστικά θα είναι ολοκληρωμένο. Αλλά αν θέλετε να βάλετε κάτι έξτρα εσείς μέσα, μπορείτε. Και τώρα, το μόνο που θέλουμε είναι να λιώσει η ζάχαρη, να ζεσταθεί το μείγμα μας για να προσθέσουμε στη συνέχεια τη ζελατίνη. Οπότε παίρνω ένα σύρμα εδώ. Και τώρα θα με ρωτήσετε όλοι, μπορούμε να βάλουμε καστανή ζάχαρη? Μπορείτε. Απλά θα βγει η πανακότα σας πιο σκούρα. Μας αρέσει η πανακότα μας να είναι σκούρα, φίλε Μπελέση? Όχι. Κοίταξε, σε μία premium εκδοχή θα μπορούσαμε να την πουλήσουμε κιόλας. Καστανή πανακότα. Μπορούμε. Θα πρέπει όμως και οι άλλοι να με κρίνουν για να καταλάβουν. Θα πρέπει και οι άλλοι να είναι στο ίδιο mood για να καταλάβουν. Οπότε, μόνο στην οικογένεια του Μπελέση μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, γιατί όλη η οικογένεια είναι premium. Ανακατεύουμε, δεν έχει πάρει βράση ακόμα. Θέλω να βράσει καλά το μείγμα μου. Εδώ. Η πανακότα που ξεχωρίζει για τη φινέτσα της, ετυμολογικά σημαίνει μία μαγειρεμένη κρέμα από το πάνα που στα ιταλικά σημαίνει κρέμα και το κότα που σημαίνει μαγειρεμένο, ενώ στις αρχικές συνταγές, αντί για ζελατίνη, χρησιμοποιούνταν βρασμένα κόκαλα ψαριού. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει βράσει το μείγμα μου, οπότε το βγάζω από τη φωτιά, εδώ. Αφήνω στην άκρη και ήρθε η ώρα να προσθέσω τις ζελατίνες. Οι ζελατίνες μου έχουν μαλακώσει, κοιτάξτε εδώ. Αυτό θέλαμε, να μαλακώσουμε. Σφίγγουμε καλά με τα χέρια μας, να φύγει η παραπανήσια υγρασία, εδώ. Προσθέτουμε μέσα στο ζεστό το μείγμα και μόλις βάλουμε στο ζεστό μείγμα τη ζελατίνη, τι θα γίνει? Κατευθείαν θα λιώσει. Οπότε, ανακατεύω, να λιώσει καλά. Και σταδιακά προσθέτω το υπόλοιπο ρόφημα αμυγδάλου ανακατεύοντας. Εδώ.
Α, αυτοί είμαστε. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Εύκολη συνταγή, δύσκολη συνταγή, πώς τη βλέπεις, φίλε Μπελέση? Πανεύκολη. Αλλά εγώ τρελαίνω με το συγκεκριμένο ρόφημα, το πίνω το πρωί με τα δημητριακά μου. Γιατί έχει τρομερή γεύση αμυγδάλου και μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως είναι, το βάζουμε σε ένα κανατάκι. Και μοιράζουμε σε φόρμες για πανακότα. Αναλόγως πόσο μεγάλες θέλουμε να κάνουμε τις μερίδες, μπορεί να πάρει και 8 φορμάκια και 6 και 4, όσα θέλετε κάνετε και μπορείτε να διαλέξετε ό,τι ποτηράκι θέλετε για να τα βάλετε. Λοιπόν, εγώ θα βάλω 4 εδώ. 3. 4. Και πρέπει να βάλουμε στο ψυγείο για να κρυώσουν καλά. Έχω ετοιμάσει ήδη. Εδώ. Παρόλο που η πανακότα δεν είχε αναφερθεί σε κανένα ιταλικό βιβλίο μαγειρικής πριν από το 1960, θεωρείται παραδοσιακό ιταλικό γλυκό της περιοχής Πιεντμόν της Βόρειας Ιταλίας. Σύμφωνα με αστικούς μύθους, τη συνταγή έφερε μαζί της μια γυναίκα από την Ουγγαρία που έζησε στην Ιταλία στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ άλλες θεωρίες κάνουν λόγο για παραλλαγή άλλων γλυκών, όπως το Sicilian Biacomanziare, το οποίο πρωτοφτιάχτηκε όταν η χώρα ήταν υπό αραβική κυριαρχία. Και μόλις κρυώσουν καλά, φέρνω και τα υπόλοιπα. Θα δείτε τι φέρνω. Είναι μυστικό. Τέλειες. Θα γίνουν κάπως έτσι. Είναι φανταστικές. Σκεφτείτε ότι δεν έχουν σχεδόν καθόλου λιπαρά, ενώ κανονικά η πανακότα είναι... Πανακότα σημαίνει μαγειρεμένη κρέμα, οπότε η βάση της πανακότα είναι κρέμα γάλακτος. Είναι από τα πιο παχυντικά γλυκά που υπάρχουν. Αυτή δεν έχει καμία σχέση με την κανονική πανακότα. Τα λιπαρά είναι μειωμένα στο ελάχιστο και το μόνο που έχουμε βάλει μέσα είναι η ζαχαρίτσα, που άμα θέλετε, σας είπα, μπορείτε να αντικαταστήσετε με μαύρη ζάχαρη ή κάποιο γλυκαντικό, σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κάποιο γλυκαντικό. Τώρα, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Θέλω να βάλω λίγα μούρα από πάνω. Θα συνεχίσω με την ίδια φιλοσοφία. Πάρα πολύ έτσι healthy, light, ωραίο. Δεν θα επιβαρύνω το γλυκό μου. Έχω κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο και ευστικότατο, οπότε δεν θέλω να βάλω παραπάνω θερμίδες. Λίγα μούρα από πάνω. Εδώ και εδώ. Μπορείτε να βάλετε ό,τι φρούτα θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ξηρούς καρπούς. Μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα. Είναι πεντανόστιμη από μόνη της. Εδώ. Και ένα τελευταίο υλικό που μου αρέσει να ρίχνω από πάνω είναι το μελάκι. Μου αρέσει ίσως για το άρωμα. Εδώ. Να κοιτάξτε πόσο υπέροχο γλυκό μπορούμε να φτιάξουμε με το τίποτα. Μία συσκευασία... Αντέζ αμύγδαλο βάλαμε, λίγο ζελατίνι, λίγο μελάκι, λίγα φρούτα και όντως αυτό το γλυκό είναι ένα γλυκό που άνετα το βγάζαμε σε ένα τραπέζι και δεν το πουλούσαμε σαν healthy, το πουλούσαμε σαν πανακότα αμυγδάλου. Δηλαδή είναι φανταστικό σαν ιδέα. Κάνα φιλαράκι δυο μου να βάλω από πάνω. Γιατί να μην βάλω, μας αρέσει. 1, 2, 3. Την έχω τσακίσει τη γλάστρα εδώ πέρα, αλλά όλα καλά. 1, 2, 3. 4. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Για την πανακότα αμυγδάλου, βάζουμε τα φύλλα ζελατίνη σε μπολ, προσθέτουμε νερό και αφήνουμε στην άκρη για λίγα λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Σε κατσαρόλα προσθέτουμε 300 γραμμάρια από το ρόφημα αμυγδάλου, τη ζάχαρη, τη βανίλια και μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά. Αφήνουμε μέχρι να πάρει μία βράση και να λιώσει η ζάχαρη. Αφαιρούμε από τη φωτιά και βάζουμε τη ζελατίνη αφού την έχουμε στύψει καλά με τα χέρια μας. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει, βάζουμε το υπόλοιπο ρόφημα αμυγδάλου και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε σε δοσομετρικό δοχείο και γεμίζουμε ποτηράκια ή φόρμες. Μεταφέρουμε στο ψυγείο και αφήνουμε μέχρι να σφίξουν καλά. Σερβίρουμε με φρέσκα μούρα, μέλι και φύλλα δυόσμου. Τώρα, ήρθε η ώρα της δοκιμής. Ποιο να δοκιμάσω, φίλε Μπελέση? Θέλω με το ρουστίκ. Ποιο είναι το ρουστίκ? Αυτό. Το κολονάκι.
Φρουστίκ είναι αυτό, μωρέ. Αυτό είναι πιο γκουρμέ. Α, εντάξει, το βάζω, το απλό. Το απλό. Εδώ. Καλά, εντάξει, εγώ το γλυκό αυτό το ξέρω, το γνωρίζω, ξέρω ακριβώς τη γεύση, είναι φανταστικό. Άμα δεν το δοκιμάσετε, εσείς χάνετε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, το να τρως ένα γλυκό και να μην έχεις καθόλου τύψεις, είναι κάτι φανταστικό. Η γεύση δεν περιγράφεται. Σου θυμίζει λίγο ένα αλκοόλ που πίνουμε με γεύση αμύγδαλο, το ξέρετε. Αυτό. Αλλά δεν έχει αλκοόλ μέσα. Πω, μπορώ να την καθαρίσω όλη σε δευτερόλεπτα. Αλλά πρέπει, λένε τα γλυκά μας, να το απολαμβάνουμε, να το τρώμε σιγά σιγά. Γι' αυτό το λόγο θα το καθαρίσω σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει μοναδικό. Όταν το φτιάξετε, θα το καταλάβετε.